Μια άλλη, η οποία έπαιξε χθες αρκετά σκληρά, μου φάνηκε αρκετή σκληρά, αγωνιστικά πάντα έτσι, αρκετά σκληρά μέσα στο γήπεδο, πολύ σφιχτά, με πολύ σφιχτές τις γραμμές της, πολύ κοντά τις γραμμές, κατάφερε, δεν ξέρω αν αυτό ήταν δουλειά, ο Βαγγέλης Μόρας είπε ότι δεν μπορεί μέσα σε ένα διάστημα 3-4 ημερών, συγγνώμη, ένας προπονητής να βάλει τόσο γρήγορα τις πινελιές του και ότι έπαιξαν με την ψυχή και με την ψυχολογία που είχαν από τα αποδυτήρια. Εγώ θεωρώ όμως ότι τα λόγια του Φέστα έπαιξαν ρόλο, του Ιταλού, του Τζιανλούκα Φέστα, έπαιξαν ρόλο στο να στο πώς να διαμορφωθεί, στο πώς να κατέβει η ομάδα. Νομίζω ότι πήρε κέρδισε 1-0, δίκαιη νίκη. Δεν νομίζω ότι μπορούσε ο Πανετολικός. Νομίζω ότι η ΕΛ θα μπορούσε να διευρύνει αυτό το σκορ με δύο φορές με τον Τέλετιτ, μία στο 79 και μία στο 90. Κατά την άποψή μου, φάνηκε λίγο ήταν βαριά η επίθεση της ομάδος με τον Κούνιτς. Δεν έβγαιναν γρήγορα τα άκρα. Ο Κούνιτς δεν είχε την δραστηριότητα αυτή που θα έπρεπε, δεν ήταν αρκετά γρήγορος. Νομίζω όμως ότι ήρθε ένα δίκαιο αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα του Πανετολικού με 1-0. Η δεύτερη νίκη της ΑΕΛ μετά την πρεμιέρα με τον Απόλλωνα Σμύρνης πήγε στους 6 βαθμούς. Είναι και από ψυχολογικής πλευράς το τρίποντο. Κυρίως, Λάζαρε, γιατί για την ΑΕΛ δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήδη βλέπουμε τι γίνεται εξωαγωνιστικά. Μία ενδεχόμενη ήττα ή και ισοπαλία ακόμη. Ναι. Νομίζω ότι θα έριχνε λάδι στη φωτιά. Βέβαια. Οι καταστάσεις θα γινόταν ανεξέλεγκτες. Έπαιξε τον όποιο ρόλο της τουλάχιστον στο να πάρει η ομάδα αυτό το αγωνιστικό αβαντάζ των 3 βαθμών και να πάει και παράταση ηρεμία, θα έλεγα. Και να. Δεν θα το έλεγα. Τώρα αυτό είναι άλλο που θα έλεγα ηρεμία, γιατί αμέσως μετά την ηρεμία έρθει πάλι η φορτούνα. Αλλά θέλω να πω αγωνιστικά πάντοτε, γιατί πάνω στο αγωνιστικό σχολιάζω ότι νομίζω ότι ήταν καταλυτικές πλευρές αυτή η νίκη απέναντι στην ομάδα του Πανετολικού και επαναλαμβάνω μπορούσε να ήταν πιο διερευνημένο το σκορ υπέρ της ομάδος της ΑΕΛ. Επαναλαμβάνω ότι η ομάδα έπαιξε αρκετά σφιχτά. Για μένα ήταν πάρα πολύ σφιχτή στις γραμμές της. Θα τα πούμε αυτά αργότερα, θα σχολιάσουμε, να περάσουμε να δούμε το τι πάθος, έγινε. Το πάθος όντως, Λάζαρε, ήταν το κυρίαρχο έτσι, συστατικό της παρουσίας του ποδοσφαιριστή. Εκείνο που κράτησα είναι τα λόγια του Βαγγέλη Μόρα ότι μέσα στα αποδυτήρια ξέραμε πάρα πολύ καλά που είπε, όπως είπα πριν, ότι ο προπονητής δεν μπορεί να δώσει 2-3 μέρες να ξέρει, να γνωρίσει όλη την ομάδα και να δώσει αυτά που έπρεπε να δώσει. Ήταν θέμα δικό μας, λέει. Ήταν θέμα ψυχολογίας. Έχουμε πολύ καλή ψυχολογία μέσα στα αποδυτήρια και αυτό βγήκε με όλα τα παιδιά που είμαστε μια οικογένεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και λίγο το μυστικό, γιατί φαινόταν η συνταγή. Όλα τα άλλα ήταν λίγο. Και κοιτούσαμε τις φάσεις τώρα και λέγαμε και στην περίπτωση του Κούνιτς, δεν ξέρω αν είδες μια φάση που δεν είναι offside, αλλά και για τον Τέλετιτ που δεν είπα πριν. Και δεν ξέρω, ο Χρήστος θα συμφωνήσει, μιλούσαμε και πριν στο στούντιο, ότι έπαιζε αρκετά πίσω χθες. Μου λέει ο Χρήστος έχει τις δυνατότητες, έχει τις δυνάμεις να βγαίνει μπροστά, γιατί διαφορετικά δεν θα είχε. Αλλά σε κάποιο σημείο, στο δεύτερο ημίχρονο, είδες ότι τα έχει φτύσει εντελώς ο Τέλετιτ. Κουράστηκε. Όπως επίσης και δεν ξέρω τι έχεις να πεις για την παρουσία του Κούνιτς ακριβώς αυτό το ρόλο, χωρίς να έχει δίπλα άτομα να σπάσει την μπάλα δεξιά-αριστερά.